Και πάμε για το γλυκό της ημέρας, ένα γλυκό όνειρο. Και να σου περιγράψω, δεν περιγράφεται, γιατί πραγματικά είναι πεντανόστιμο. Είναι old fashion γλυκό με σύγχρονες μεθόδους. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Έχει γεύση ροδάκινο, είναι στρατσιατέλα, έχει γεύση cheesecake, έχει γεύση απ' όλα. Είναι ένα γλυκό συγκλονιστικό, οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για το γλυκό ψυγείου με σαβαγιάρ και σοκολάτα θα χρειαστούμε 5 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% παγωμένη, 250 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα άρλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 170 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος Nestlé Dessert, 580 γραμμάρια κομπόστα ροδάκινο σε σιρόπι, 40 γραμμάρια κονιάκ, 27 σαβαγιάρ και 10 γραμμάρια κακάο. Για το σερβίρισμα, φύλλα δυός μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, 5 γραμμάρια ζελατίνης, έτσι όπως είναι, κρύο νεράκι, την αφήνω να μουλιάσει, εδώ, τέλεια. Πρώτο βήμα, τελείωσε. Εύκολο ή δύσκολο? Σύνολο στη συνταγή μου έχω 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Άμα ρίξω την κρέμα γάλακτος και τη ζεστάνω όλη, στη συνέχεια θα δυσκολευτώ πάρα πολύ για να κάνω την κρέμα μου. Οπότε τι θα κάνω? Θα πάρω μόνο τα 50 γραμμάρια κρέμας, εδώ. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν μπορείτε να βάλετε light κρέμα γάλακτος, μπορείτε να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να το κάνετε πιο light το γλυκό σας. Λοιπόν, η ζελατίνη μου εδώ μαλακώνει, τέλεια. Η κρέμα γάλακτος αρχίζει να βράζει, τέλεια. Μια χαρά. Οπότε, βγάζω την κρέμα γάλακτος από τη φωτιά, εδώ. Αν και δεν έχει μαλακώσει 100% η ζελατίνη, έχει μαλακώσει αρκετά για να μπορέσει να λιώσει. Οπότε, τη ρίχνω μέσα, εδώ. Τέλεια. Ανακατεύω μέχρι που να λιώσει τελείως. Πρέπει να λιώσει. Βλέπετε, υπάρχουν κομματάκια. Δεν θέλω να υπάρχουν κομματάκια. Θέλω η ζελατίνη να διαλυθεί τελείως στην κρέμα γάλακτος. Ζεστή η κρέμα, μουλιασμένη η ζελατίνη κανονικά. Οπότε η δουλειά μας έγινε, το βλέπετε. Διαλύθηκε. Ρίχνω μέσα και την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε, έριξα την κρύα κρέμα γάλακτος μέσα για να μπορέσει το μείγμα μου να κάνει τι, να κρυώσει. Θέλω να είναι κρύα κρέμα γάλακτος, δεν θέλω να είναι ζεστή, γιατί άμα είναι πολύ ζεστή δεν θα βοηθήσει τη διαδικασία. Τώρα, έτσι όπως είναι την κρέμα γάλακτος, τη ρίχνω μέσα στον κάδο του μίξερ, εδώ. Και μαζί με την κρέμα γάλακτος θα προσθέσω το τυρί κρέμα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ άρλα φρέσκο τυρί κρέμα. Έχει κρεμμώδη υφή και γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται 100% από φυσικά συστατικά. Λοιπόν, ανοίξτε τη συσκευασία. Θέλουμε μία ολόκληρη συσκευασία 250 γραμμάρια. Εδώ. Είναι σημαντικό το γλυκό μας να έχει γεύση λίγο απ' όλα. Και από σοκολάτα και από τυρί κρέμα και από ροδάκινα. Και πιστέψτε με, η επίγευση που θα έχει τελικά το γλυκό μας είναι κάτι συγκλονιστικό. Λοιπόν, το τυρί μου κρέμα μπήκε μέσα, θα προσθέσω μέσα και την άχνη ζάχαρη και θα χτυπήσω πάρα πολύ καλά μέχρι που να αφρατέψει το μείγμα μου, μέχρι που να δέσει. Και σε αυτό το σημείο η μους μου ουσιαστικά είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ τι υφή που έχει και γίνει σαν σαντιγί. Δεν παραχτυπάμε, σε αυτό το σημείο αφήνουμε και θα προσθέσω μέσα τη βανίλια μου, εδώ. Και μετά από τη βανίλια ήρθε η ώρα να προσθέσω την κουβερτούρα μου. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα γάλακτος Nestlé Dessert με φυσικό εκύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάχνετε. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή η συνταγή μας δεν έχει τίποτα, έχει 3-4 υλικά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλή ποιοτική κουβερτούρα και να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλό τυρί κρέμα. Όντως, μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Βλέπετε πόσο απλό γλυκό που είναι. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σε αυτό το σημείο, με το που ρίξω μέσα την κουβερτούρα μου, θα μπορώ άνετα να φάω το γλυκό μου σαν μους στρατσιατέλα. Το είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολη λέξη. Στρατσιατέλα, γιατί όντως τα έχει μέσα κομματάκια σοκολάτας και η κρέμα μου είναι τόσο γευστική με το τυρί κρέμα. Παναγία μου, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Τώρα θέλω να ψιλοκόψετε την κουβερτούρα σας μικρά κομματάκια. Κόψτε λίγο παραπάνω. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε στο μίξερ, γιατί έχω δει ανθρώπους να βάλουν τη σοκολάτα στο μίξερ. Παναγία μου. Λοιπόν, ρίχνουμε την κουβερτούρα μέσα, εδώ. Και κοιτάξτε εδώ.
Τώρα, το δύσκολο κομμάτι της συνταγής είναι σε αυτό ακριβώς το σημείο. Γιατί με το που ανακατέψετε εδώ και κάνετε αυτή την υπέροχη μους στρατσιατέλας, πάρετε ένα κουτάλι και δοκιμάστε. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλετε να συνεχίσετε το γλυκό. Δεν θέλω να πάρετε από τη γέμιση, γιατί δεν θα φτάσει στο τέλος να κάνετε το γλυκό σας. Μπορείτε να φάτε maximum μέχρι μία γεμάτη κουταλιά τσούπας. Εντάξει, 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 τέλεια. Θέλω λίγο ακόμα. Μια τελευταία κουταλίτσα, δεν παίρνω άλλο. Γιατί θα φάω και ό,τι μείνει γύρω-γύρω στο μπολ. Τα αφήνω στην άκρη, θα σας αφήσω για λίγο, αλλά θα επανέλθω γρήγορα κοντά σου, εντάξει. Ευχαριστώ. Κάτσε εδώ. Έχω πάρει μία κομπόστα ροδάκινο και προσέξτε, υπάρχουν δύο είδη στο εμπόριο. Υπάρχει κομπόστα σε χυμό και κομπόστα σε σιρόπι. Εμείς θέλουμε σε σιρόπι γιατί έχει ζάχαρη. Η κομπόστα σε χυμό έχει απλά χυμό από ροδάκινο και δεν θα μας κάνει συνταγή. Το ξεκαθαρίσαμε? Ναι. Γιατί άμα πάρετε λάθος κομπόστα, τι θα γίνει? Δεν θα βγει, γιατί άμα τα σαβαγιάρ τα βουτήξουμε σε χυμό από ροδάκινα θα ρουφήξουν πάρα πολύ και θα γίνει νερούλο το μείγμα. Πάλι εδώ στο τύπο μου. Οπότε, τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να στείλουμε το γλυκό μας. Θα σουρώσω τα ροδάκινα μου, εδώ. Θα τα αφήσω στην άκρη. Και σε αυτό το σιροπάκι που έχει μείνει, γιατί είναι σιρόπι κανονικά, είναι πεντανόστιμο, τι θέλω να το κάνω? Θέλω να το κάνω λίγο πιο σεξι, γίνεται? Γίνεται. Πώς? Λίγο κονιάκ. Αυτός είσαι. Βάζουμε μέσα στο κονιάκ και πες μου, Μίτσο, πού θες να στήσω το γλυκό για να το βλέπεις καλύτερα. Εδώ είμαι καλά. Το έχεις? Ναι, ναι. Είναι επαγγελματίας ο Μίτσος. Να σας πω ότι και στο κεφάλι μου να το είχα, πάλι θα μπορούσε να πάρει πλάνα. Γιατί εδώ πέρα δουλεύουν οι καλύτεροι. Εκτός του Μπελέση. Παίρνουμε τα Lady Fingers ή Savoyard. Και από τη μία μεριά έχουν ζάχαρη, από τη μία μεριά δεν έχουν ζάχαρη. Γιατί, φίλε Μπελέση? Όχι. Γιατί αυτή η μεριά, επειδή έχει ζάχαρη, δεν τα αφήνει να ρουφήξουν πάρα πολύ σιρόπι. Σε περίπτωση που τα βουτήξουμε από την άλλη πλευρά, που δεν έχει ζάχαρη, θα πανιάσουν και ουσιαστικά θα σπάσουν και θα χαλάσει το γλυκό μας. Οπότε πάντα θυμόμαστε ότι τα σαβαγιάρ τα βουτάμε ποια μεριά? Από τη ζάχαρη. Αυτή είστε. Λοιπόν, κατευθείαν έτσι όπως είναι, παίρνω το ένα σαβαγιάρ, βουτάω λίγο, βγάζω. Ενώ φαίνεται ότι δεν έχει τραβήξει σιρόπι, σιγά σιγά το σιρόπι θα πάει μέσα και θα γίνει τέλειο. Ένα. Δύο. Τρία. 10 επί 35 θέλετε φορμάκι, το κλασικό για κέικ, αυτό το ωραίο το σεξι. Και συνεχίζω με τη σαβαγιάρ μου, εδώ. Και όπως βλέπετε, βγήκε ακριβώς το φορμάκι. Σωστά, φίλε? Δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλα κενά, γιατί άμα υπάρχουν μεγάλα κενά θα χρειαστούμε περισσότερο γέμιση. Τώρα, τι κάνουμε? Παίρνουμε μία κουταλιά από τη γέμισή μας. Σεξι. Σεξι. Πηγαίνουμε τη γέμιση παντού. Μην ανησυχείτε, το γλυκό μας θα δέσει στον αυτόματο πιλότο όταν βάλουμε στο ψυγείο. Χρειάζεται λίγο ακόμα, εδώ. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Ροδάκινο. Πριν το ροδάκινο πρέπει να χτυπήσουμε. Να φροντίσουμε η γέμιση να πάει ανάμεσα στα κενά που υπάρχουν τα σαβαγιά. Τώρα, παίρνουμε ένα ροδάκινο. Εδώ και εδώ. Μπορείτε να κόψετε φέτες, μπορείτε να κόψετε τετράγωνα. Βασικά τώρα κόψω κάτι τετράγωνα, αλλά σου πω την αλήθεια, θα ήταν πιο ωραίο να το βάλω σε φέτες. Αλλά δεν πειράζει, και έτσι είναι μια χαρά, γιατί είμαστε σοβαροί και μας αρέσει να παίζουμε πολύ δυνατά. Οπότε παίρνω, βάζω το ροδάκινο εδώ και εδώ. Σας λέω, μην ανησυχείτε, το γλυκό θα δέσει τον αυτόματο πιλότο. Και συνεχίζω την ίδια διαδικασία. Σαβαγιάρ. 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 Άρα δεν ακούγομαι σαν Ισπανός όταν λέω Σαβαγιάρ. Σαβαγιάρ. Μπελέση, μπορείς να μου ρίξεις λίγο τουρκικό, γιατί μου αρέσει να ακούγονται τουρκικά από πίσω. Το Σαβαγιάρ στην Τουρκία, πάμε. Αυτός είσαι. Λοιπόν, και τώρα ρίχνω την υπόλοιπη γέμιση, εδώ. Αναγία μου. Τι πράγμα είναι αυτό, θα τρελαθώ. Και δυστυχώς, έχει μείνει λίγο στο μπολάκι. Δυστυχώς, θα πρέπει να αποφασίσω άμα θα το φάω με αυτή την κουτάλα ή με αυτό το κουτάλι. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, θα αποφασίσω σε λίγο και θα σας ενημερώσω.
και νομίζω ότι έκανα χαζομάρα πριν. Έκοψα το ροδάκι μου σε πολύ μεγάλα κομμάτια. Αυτό θα το κόψω σε μικρότερα εδώ. Πολύ πιο μικρά. Εδώ. Και εδώ. Ακόμα καλύτερα. Για να πάει παντού. Ναι. Κοίταξε εδώ. Τώρα νομίζω ότι έχω κάνει καλύτερη δουλίτσα. Συμφωνείς, φίλε Μπελέση? Εννοείται. Μπράβο. Αλήφω να πάει παντού. Εδώ. Και ήρθε η ώρα για την τελευταία στρώση σαβαγιά. Ξανά. Εδώ. Βουτάω. Βάζω. Βουτάω. Βάζω. Βουτάω. Βάζω. Να σας πω ότι η συνταγή βγαίνει και χωρίς ζελατίνη καθόλου, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, γιατί το έχω δοκιμάσει και χωρίς ζελατίνη. Απλά βγαίνει αρκετά μαλακό το γλυκό για να το κόψουμε. Γιατί βγάζει λίγο υγρασία του σαβαγιάρ και ουσιαστικά μαλακώνει πάρα πολύ το γλυκό. Απλά έβαλα ζελατίνη για να είναι πιο εύκολο για όλους. Γιατί με τη ζελατίνη δεν πρόκειται να αποτύχει κανείς. Γιατί ως γνωστόν, όποιος κάνει συνταγές μας από το Κίτσελα, τι δεν κάνει ποτέ, δεν αποτυχάνει. Δεν περίπτωση να κάνει λάθος. Τα πάντα βγαίνουν και τα πάντα είναι σωστά. Τώρα, τι λίγο εδώ. Και εδώ, τη λίγο και εδώ, υπάρχει, θα βγει ένα πράγμα αφίστο. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Χτυπάμε, πατάμε, να δέσουν τα υλικά, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Τώρα ουσιαστικά είναι το σημείο που όντως οι σαβαγιάρ θα μπλεχτούν μαζί με τη γέμιση, θα μπλεχτούν μαζί με το ροδάκι, θα μπλεχτούν με όλα και βάζω στο ψυγείο. Ένα τετραωράκι με εξαωράκι, αφήστε να σφίξει καλά το γλυκό, να είμαστε σίγουροι ότι έσφιξε. Οπότε βάζω μέσα να κρυώσει και γυρνάμε πίσω σε 6 ωρίτσες για να σερβίρουμε. Τα μπισκότα Savoyard αρχικά είχαν την ονομασία Lady Fingers λόγω του σχήματός τους που έμοιαζε με γυναικείο δάχτυλο και λέγεται ότι πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη του 15ου αιώνα και συγκεκριμένα στο δικαστήριο του Δουκάτου της Σαβοίας για να τιμήσουν την επίσκεψη του βασιλιά της Γαλλίας. Αργότερα ονομάστηκαν Savoyardi και αναγνωρίστηκαν ως επίσημο μπισκότο δικαστηρίου. Και το γλυκό μου είναι έτοιμο! Λα 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 λα! Αυτοί είμαστε. Ανοίγουμε τη μεμβράνη. Ανοίγουμε εδώ. Αναγία μου. Άντε, γεια. Α, ερώτηση. Άμα δεν θέλουν να βάλουν το αλκοόλ στη συνταγή κάποιοι, γίνεται? Γίνεται. Γίνεται, βεβαίως και γίνεται. Δεν θα σας αφήσω να μην κάνετε τη συνταγή για κανέναν λόγο. Έλα το Μίτσο, παιδί μου, να κάνεις τα αποκαλυπτήρια. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το σηκώσεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι λάθος. Δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοια πράγματα, είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Έφυγες, αυτός είσαι, βγάλ' το και βγάλε και τη μεμβράνη πολύ διακριτικά. Εδώ, αυτός είσαι. Πες μου μόνο σαν εικόνα, πες μου, δεν είναι τρομερό. Μπορείς, σε παρακαλώ. Όχι, πρέπει να κόψω να δείξω πώς είναι μέσα. Φέρε το, φέρε το, φέρε το. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Εντάξει, είναι αμαρτία που το κόψεις. Είναι αμαρτία να δείχνει, αμαρτία, το κόψεις. Βλέπετε πόσο ωραία έχει δέσει η γέμιση. Ναι, φύγε, 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 αγόρι μου, φύγε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι έτσι λίγο να αχνίσω με κακάο. Σωστά. Γιατί του πάει, δεν του πάει. Το ήθελε αυτό το άχνισμα από πάνω. Εδώ. Φτάνει. Φτάνει. Τώρα, τώρα ένα μαχαίρι. Το πρώτο να πάει υπέρ του μαθητή. Είναι το σερβίρο. Έλα, μαθητή μου, εδώ. Αυτό πάει κατευθείαν στο στομάχι σου. Έλα εδώ, έλα εδώ. Γιατί έκανες τα αποκαλυπτήρια. Αναγία μου. Πάρ' το. Ευχαριστώ. Φύγε. Συγγνώμη. Έτσι, σκέτο. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Περίμενε, περίμενε, μην φεύγεις. Λοιπόν, λεπτές φετούλες από πάνω. Όπα, όπα, μην φύγεις. Δεν φεύγω, δεν φεύγω. Περίμενε. Τι. Όλο αυτό που βλέπεις μέσα είναι, ρε φίλε, σαν τη γη. Ξέρω. Cheesecake, έφυγες. Έφυγες, έφυγες. Και πάμε τώρα εμείς. Εδώ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Τόσο ισορροπημένο, τόσο σωστό, τόσο όπως πρέπει να είναι. Παίρνω ροδακινάκι ξανά, εδώ. Λεπτές φέτες. Μία, δύο, τρεις. Ταλιάτα το ροδάκινο. Κοιτάξτε πόσο γκουρμέ που το κάναμε. Εδώ. Υπάρχει. Σωστά. Και ένα φιλαράκι δυο μου. Κοιτάξτε εδώ. Έχει αρχίσει να μοιάζει σαν παστούλα. Το βλέπετε. Είναι φανταστικό. Για το γλυκό ψυγείου με σαβαγιάρ και σοκολάτα, σε μπολ βάζουμε τα φύλλα ζελατίνης, καλύπτουμε με κρύο νερό και αφήνουμε στην άκρη για να μαλακώσουν.
Σε κατσαρολάκι βάζουμε 50 γραμμάρια από την κρέμα γάλακτος και μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά. Αφού πάρει μία βράση, αφαιρούμε από τη φωτιά, βάζουμε τα φύλλα ζελατίνης αφού τα έχουμε στύψει καλά και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν τελείως. Βάζουμε και την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε το μείγμα στον κάδο του μίξερ, προσθέτουμε το τυρί κρέμα, την άχνη και χτυπάμε με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα για 5 με 6 λεπτά μέχρι να σφίξει η κρέμα. Προσθέτουμε το εκχύλισμα βανίλιας, ψιλοκόβουμε την κουβερτούρα γάλακτος, τη βάζουμε στον κάδο του μίξερ και ανακατεύουμε. Σουρώνουμε την κομπόστα και κρατάμε το σιρόπι σε ένα μπολ. Βάζουμε το κονιάκ και ανακατεύουμε. Απλώνουμε διάφανη μεμβράνη σε μία φόρμα και βουτάμε 9 σαβαγιάρ στο σιρόπι για να τα απλώσουμε στη βάση της φόρμας. Απλώνουμε τη μισή κρέμα από πάνω και το 1/3 από τα ροδάκινα κομμένα σε μικρά κυβάκια. Καλύπτουμε με άλλα 9 σαβαγιάρ, απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα, άλλο 1/3 από τα ροδάκινα και καλύπτουμε με τα υπόλοιπα σαβαγιάρ. Τυλίγουμε με τη μεμβράνη και πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας. Μεταφέρουμε στο ψυγείο για να σφίξει, αφαιρούμε τη μεμβράνη και πασπαλίζουμε με κακάο και τα υπόλοιπα ροδάκινα. Σερβίρουμε με φύλλα δυόσμου. Οχ και οχ, ό,τι φτιάξαμε, φτιάξαμε. Θα το φάω σε 3 μπουκές, 1. Είναι τόσο ιδιαίτερο και τόσο ισορροπημένο που σου βγάζει cheesecake, σοκολάτα, τυραμισού, γλυκό της μαμάς με ροδάκινο, καλοκαιρινό γλυκό, χειμερινό γλυκό. Τα έχει όλα σε 1 μπουκιά.